Θέλω να πάμε σε ένα θέμα που καίει. Το αναφέρατε σχεδόν όλοι σας και αφορά την πρώτη δόση της τραυματικής ενίσχυσης, την πρώτη δόση των επιδοτήσεων, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Με αυτές τις δραματικές περικοπές, πάνω από 12.000 οι άνθρωποι που δεν είδαν καθόλου χρήματα. Το μεγαλύτερο ποσοστό είδε μειώσεις που φτάνουν στο 50 και στο 70%. Και θα θέσω σε εσάς ένα ερώτημα, θα ζητήσω την άποψη ολωνών πάνω σε αυτό. Όλοι οι κύριοι Χιλετζάγοι περιμένουν τη δεύτερη δόση που ως ήθιστε δίδεται μία ανάσα από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Δεν την περιμένουν μόνο οι αγρότες, οι παραγωγοί, την περιμένουν και οι τοπικές οικονομίες. Όλοι περιμένουν τα χρήματα των επιδοτήσεων για να ζεσταθεί η γιορτινή αγορά. Οι πληροφορίες λένε ότι το δεύτερο κύμα των επιδοτήσεων, η δεύτερη δόση των επιδοτήσεων θα είναι ακόμα πιο εφιαλτική. Αν τα σενάρια συνεχιστούν όσο έχουν, ναι, θα είναι εφιαλτική. Αν δεν διορθωθούν τα 240.000 αγροτεμάχια που είναι στο monitoring σήμερα, που στο Δήμο Βιάνου, εδώ, του φίλου μου, του Παύλου, του Μπαριτάκη, του Δημάρχου, βλέπουμε λεώνες που είναι 200 χρονών και 300, και το monitoring τους βγάζει μαύρους. Δηλαδή δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει εάν αυτό είναι ελιά ή δεν είναι. Επειδή οι ελιές είναι μεγάλες, ο παραγωγός μπορεί να μην τις έσκαψε και να φαίνεται από το δορυφόρο ένα τεμάχιο και να μην μπορεί να ξεχωριστεί το ελαιόδεντρο. Όταν εγώ βλέπω τον παραδοσιακό ελαιόνα που καλλιεργείται στα βουνά, συγκρεμούσες πεζούλες, που πραγματικά έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές και μου τον απορρίπτει από την αγροτική ενίσχυση σήμερα, καταλαβαίνετε σε τι διαδικασία μπαίνω εγώ και τι σκέψεις κάνω. Τι θέλω όμως να πω. Θέλω να πω ότι η ΚΑΠ άλλαξε. Πέρυσι πρώτη χρονιά ξεκινήσανε οι νέες μορφές επιδότησης που λέγονται οικοσχήμ, οικολογικά σχήματα, φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις. Από τώρα και έπειτα πρέπει να υιοθετήσουν οι παραγωγοί, θα έχουμε τρεις πληρωμές κάθε χρόνο. Θα έχουμε μία ταμιακή διευκόλυνση που είναι η προκαταβολή, η παραδοσιακή, το τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, που εκεί πληρώνουμε το 70% της βασικής ενίσχυσης. Έχουμε μία άλλη πληρωμή που έρχεται το μήνα Δεκέμβριο, που πληρώνονται η εξισωτική αποζημίωση, το 30% της βασικής, δηλαδή το υπόλοιπο που δεν πληρώθηκε τον Οκτώβριο. Και έχουμε και κάποιες άλλες επιδοτήσεις, όπως είναι το ΖΑΝΚ νεαρής ηλικίας, όπως είναι η μεταβιβάση των δικαιωμάτων και κάποιες μικρές άλλες, όπως λέτε, αναδιανεμητική, που την παίρνουν συγκεκριμένη παραγωγή μέχρι 40 στρέμματα κτλ. Έρχεται όμως και μια τρίτη πληρωμή. Η τρίτη πληρωμή έρχεται ημερολογιακά στο άλλο έτος, δηλαδή το 2025, πριν το Πάσχα, Απρίλιο μήνα εκεί κάπου, την περιμένουμε. Τι θέλουμε όμως να πούμε. Θέλουμε να πούμε ότι πέρυσι έγινε μια εφιαλτική πληρωμή το μήνα Οκτώβριο και είδαμε και την απομάκρυση του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ από την καρέγλα του αρχηγού που ελέγχει τις επιδοτήσεις της Ελλάδος, που λέγει το ΠΚΠ. Είδαμε μία πληρωμή με μείον 84 εκατομμύρια ευρώ. Απομακρύθηκε ο υπουργός, απομακρύθηκε ο πρόεδρος του ΠΚΠ, μπήκε άλλος πρόεδρος, φτιάχτηκε η πληρωμή το μήνα Δεκέμβριο και πήγαμε παρακάτω. Φέτος ξαναβλέπουμε ένα Οκτώβριο πάλι με προβλήματα. Τελικά αυτό το έρμο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να τρώει μόνο κεφάλια? Έχει αλλάξει 4 υπουργούς, έχει αλλάξει 5 υπουργούς γεωργίας, έχει αλλάξει, 5 προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ, 4 υπουργούς γεωργίας, πάμε στον 5ο τώρα. Κάθε χρόνο βλέπουμε και μια αλλαγή. Αν αυτά δεν ισορροπήσουν, δεν σταματήσουν να πάμε παρακάτω και να κάνουμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό μέσα στην ΚΑΠ μέχρι και το 27, κάθε χρόνο θα έρθει το Οκτώβριος, όχι, φταίει ο Σιμανδράκος, δεν φταίει ο Σιμανδράκος, φταίει ο Μπαμπασίδης, δεν φταίει ο Μπαμπασίδης, φταίει ο Μελάς, δεν φταίει ο Μελάς, είναι ονόματα τώρα προέδρων. Ναι. Τους βάζω όλους στο κάδρο. Λοιπόν, πρέπει αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι, και Χιλετζάκη, δεν είναι λογικές αυτές. Οι παραγωγοί ταλαιπωρούνται. Τα χρήματα, δεν κάνω λάθος, έρχονται και είναι εξασφαλισμένα κάποια δισεκατομμύρια ευρώ. Τα οποία δυστυχώς δεν πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Αυτό λοιπόν ας το λύσει το Υπουργείο. Δεν μπορεί κάθε χρόνο Οκτώβρη να έχουμε εδώ κλάματα και οδυρμούς στην Κρήτη και να μην γίνεται τίποτα. Και να λέμε ότι το Δεκέμβριο η πληρωμή θα είναι χειρότερη. Εδώ πρέπει να βρεθεί μια λύση. Και αν δεν μπορεί ο ΠΚΠΕ να τα διαχειριστεί, δεν ξέρω τι να γίνει, να τα διαχειριστεί κάποιος άλλος φορέας επιδοτήσεις. Δεν μπορεί να κάνει μόνο διαπιστώσεις.
Συμφωνώ με τον παίζουμε κύριο... με τον πόνο, με την αγωνία των παραγωγών μας. Συμφωνώ... Σε μια ιδιαίτερα σκληρή περίοδο για αυτούς. Συμφωνώ με τον κύριο Μπαριτάκη. Το κακό ξεκίνησε από τη δεκαετία του 80, που δεν είχαμε στρατηγικό σχεδιασμό στη χώρα μας και να διαχειριστούμε σωστά τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Γι' αυτό ερχόμαστε σήμερα και λέμε το νερό νεράκι, γιατί είχαμε όριμες μελέτες που δεν μπορούσαμε να τις πάρουμε. Έρχεται μετά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και δεν πληρώνει. Δεν πληρώνει καθόλου τους παραγωγούς το μήνα Οκτώβριο. Τους δίνει την προκαταβολή το Δεκέμβριο το 2015. Χάνονται από την Κρήτη εκατομμύρια ευρώ να φταίει η φόρμα 6. 46 εκατομμύρια ευρώ χαθήκανε να φταίει η φόρμα 6. Λεφτά δουλεμένα με κόπο και με ύδρο από τη Βιάνο να μαζεύουν ελιές οι άνθρωποι από τις Αρχάνες να πλώνουν στα φύλλα κτλ. Και έρχεται και το 2024 και μας βρίσκει πάλι στον ίδιο πανανομαστή που μας βρίσκει στη δεκαετία του 80, που δεν ξέραμε πώς θα τα διαχειριστούμε τα χρήματα και να πιάσουν τόπο, και εκεί που είχαμε μια ζωή στα χωριά μας. Κάναμε την αστιφιλία και ερημώσανε τα χωριά και φύγανε όλοι και γίνανε δημόσιοι υπαλλήλοι και πήγανε στην αποκέντρωση, και εκεί που είχαμε μια εξαιρετική βαλίτσα με αγροτικά προϊόντα, ένα εξαιρετικό καλάθι, γυρίσαμε την πλάτη να φταίνει οι αγροτικές ενισχύσεις επειδή δεν διαχειριστήκανε σωστά. Και βλέπουμε από τη δεκαετία του 80 και μέχρι και σήμερα σωρία προβλημάτων, κακοδιαχείριση, ένα Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που έπρεπε να λέγεται Υπουργείο Αγροτικής Υποανάπτυξης, και ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν λύνεται. Θέλω να ρωτήσω το εξής και να ζητήσω την άποψη ολωνών. Επειδή βλέπω ότι υπάρχει μια επιμονή με μηνύματα από την πλευρά των τηλεθεατών, λέγοντας ότι τα σενάρια θέλουν μια εφιαλτική δεύτερη δόση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η πλειοψηφία των πολιτών που δικαιούνται την επιδότηση ενδεχομένως να μην πάρουν καθόλου χρήματα το Δεκέμβριο. Ξέρετε πώς γίνεται η θεραπεία του monitoring. Είπα πριν ότι στο monitoring έχουμε 240.000 στρέμματα. Και πραγματικά ο Δήμαρχος Βιάνου είναι πολύ ευαισθητοποιημένος, γιατί είναι και παραγωγός, και έχουμε μέσα στη βδομάδα καθημερινή επικοινωνία όσο αφορά τα αγροτικά θέματα. Ακούστε τώρα πώς γίνεται το monitoring. Θα πρέπει να φύγει ένας δημότης της Βιάνου να πάει, που είναι στο monitoring το λιόφυτό του, να πάρει το smartphone, είναι υποχρεωμένος ο 70χρονος, ο 65χρονος, να ξέρει να χειρίζεται smartphone τηλέφωνο, να κατεβάσει την εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ, να πάει στο λιόφυτό του, να πάρει φωτογραφία το λιόφυτο, να το στείλει στην πλατφόρμα την ειδική του ΟΠΕΚΕΠΕ, να το κάνει αποδεχτό ότι η φωτογραφία αυτή είναι με το στίγμα την τάδε μέρα, την τάδε ώρα, το τάδε δευτερόλεπτο. Αν δεν είναι καλή φωτογραφία, πρέπει να πάει σε άλλο σημείο του λιοφύτου να πάρει φωτογραφία για να αποδείξει ότι είσαι το λιόφυτο εκεί. Και εγώ λέω το εξής. Άντε, πες ότι πήρε και τον εγγονό ή πήρε και το γιο, την κόρη και πήγε. Και πήγε και την πήραν τη φωτογραφία. Έχει σήμα το λιόφυτο για να στείλουμε επιτόπου. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να το στείλει εκείνη τη στιγμή από το λιόφυτο. Δηλαδή, μάλλον δεν έχει καταλάβει. Όταν ο Ευρωπαίος σχεδιάζει την επόμενη μέρα, δεν έχει καταλάβει ότι είναι γερασμένη η Ήπεθρο, ότι σήμερα καλλιεργούν την Ήπεθρο μεγάλοι άνθρωποι, και αυτά δεν τα λέει ο Χιλετζάκης από την εκπομπή του Δασκαλάκη, τα λένε τα στοιχεία. Τα λένε τα στοιχεία γιατί 650.000 παραγωγοί ενεργοποιήσανε φέτος και είναι κάτω των 40 ετών 120.000. Και αν δεν είχαμε και αυτά τα δελεαστικά προγράμματα, το 44.000 ευρώ, το 40.000 ευρώ να μπαίνουν οι αγρότες και να τους δίνει και την προϋπόθεση να μπορούν να δουλέψουν και στον τουρισμό 150 μεροκάματα, δεν θα είχαμε ούτε τους 120.000 νέους. Κάθε νης θα το τελείωνε και θα πήγαινε παρακάτω. Δυστυχώς, κύριε Δασκαλάκη, η εικόνα, μάλλον τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους. Και μιλάνε από μόνα τους γιατί έχουμε ένα γερασμένο πληθυσμό και θέλουμε να κάνουμε μία ηλεκτρονική εφαρμογή. Να πάμε σε ένα μεταβατικό στάδιο, να πάμε στην επόμενη μέρα να αλλάξουμε πίστα, όπως το λέει η νεολαία, και να πάμε στην ηλεκτρονική και στην ψηφιακή εφαρμογή, όταν ο παραγωγός μας αυτή τη στιγμή μέχρι και σήμερα κουβαλεί με το αγροτικό αυτοκίνητο απάνω στην καρότσα το νερό για να πάει να ποτίζει κάθε μέρα τρεις ελιές για να τσισώσει. Και θέλουμε εμείς τώρα να μιλήσουμε για ηλεκτρονικά συστήματα, για smartphone, για φωτογραφίες κτλ. Κακά τα ψέματα. Τα 2 δις ευρώ στη χώρα μας τα φέρνουν τα αφημί τα δικά μας και τα χωράφια τα δικά μας. Είναι χρήματα που πραγματικά τα έχει ανάγκη η Ελλάδα και ήταν και μια μεγάλη επιτυχία τότες επί Ανδρέα Παπανδρέου που πραγματικά αυτά τα χρήματα έρθαν πρώτη φορά στη χώρα μας. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Και αυτά τα χρήματα μέχρι και το 27 θα δίδονται. Θα δίδονται σίγουρα στη χώρα μας.
Ήταν τα χρήματα που σπουδάσανε παιδιά, ήταν τα χρήματα που δημιουργήσανε ένα αύριο στην ελληνική οικονομία. Δυστυχώς όμως δεν υπήρχε σχεδιασμός σωστός και αυτό το αύριο δεν έγινε σωστά και ερχόμαστε σήμερα να κάνουμε τους απολογισμούς. Δυστυχώς, ναι κύριε Τζουλιαδάκη. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο το μονιτόρι που είπε εδώ πέρα ο φίλος μου ο Μύρος. Το πρόβλημα κύριε Δασκαλάκη ξεκίνησε τις δύο περασμένες προγραμματικές περιόδου. Την προηγούμενη και αυτή που τρέχει τώρα. Που χαθήκαν από την περιφέρεια Κρήτης τα μισά λεφτά από αυτά που παίρναμε τα προηγούμενα χρόνια. Αν κοιτάξεις τώρα αφημί αμπελουργών ελαιοκαλλιεργητών παίρνουν μείον 50 και 60%. Από εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα. Αυτό το τεχνικό θέμα που λέει ο Μύρος ίσως βρεθεί κάποια λύση και παρθούν τα χρήματα κάποια στιγμή. Αλλά τα χρήματα φύγανε από την περιφέρεια Κρήτης, κύριε Δασκαλάκη. Γιατί μοιράστηκαν, μπακαλίστηκαν τα χρήματα. Μπακαλίστηκαν από τους, αυτούς που είχαν την ηγεσία εκείνη τη χρονική περίοδο στα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτοί μοίρασαν τα χρήματα και τα πήραν από εδώ, από την Κρήτη που έχει μικρό κλήρο, που έχει ιδιαιτερότητες, έχει κακό ανάγλυφο εδάφους και τα πήγαν πάνω που έχουν τις εκτάσεις. Αυτό το πράγμα θα διορθωθεί κάποια στιγμή τώρα στην αναθεώρηση της ΚΑΠ που θα τρέξει το επόμενο χρόνο. Για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Εκεί πρέπει να δοθεί πίεση να ξαναγυρίσουν χρήματα στους Κρήτες. Παραγωγούς. Μέσα από τη δικιά σας εκπομπή, κύριε Δασκαλάκη, πέρυσι σε αυτό εδώ το στούντιο είχα πει για τα 110 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν την επόμενη μέρα πρωτοσέλιδο στη Νέα Κρήτη που είχα πει ότι η Κρήτη χάνει κάθε χρόνο 110 εκατομμύρια ευρώ. Μεταφερθήκανε τα χρήματα σε άλλη αγρονομική περιφέρεια, τη λέγονται αγρονομικές περιφέρειες, στα Ψυχανθή. Και όταν έγινε ο Ουκρανικός πόλεμος, πήγαμε να πούμε το ψωμί ψωμάκι στη χώρα μας, γιατί δεν είχαμε αλεύρι. Και τότε ήταν ο Γεωργαντάς, υπουργός Γεωργίας, και μιλούσαμε στο τηλέφωνο συγκεκριμένα μαζί. Και μου λέει: φεύγω και πάω Αμερική για να βρω αλεύρι. Και του λέω: όταν τα λεφτά φύγανε από τις ελιές ή τα αμπέλια και τα δώσαμε στα Ψυχανθή για να έχουμε μαλακό σιτάρι, πού είναι το μαλακό σιτάρι? Και τελικά η Κρήτη είναι το κακό παιδί στο χάρτη των αγροτικών επιδοτήσεων που είναι δακτυλοδεικτούμενο σε όλους ότι εδώ γίνονται σε εισαγωγικά η απατεωνία των επιδοτήσεων και δεν γίνονται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πού είναι τα 110 εκατομμύρια που έχανε η Κρήτη κάθε χρόνο? 2015, 350 εκατομμύρια ευρώ αγροτικές ενισχύσεις, είτε βοσκοί λέγονται, είτε μελισσοκόμοι, είτε αμπελουργοί, είτε ελαιοπαραγωγή στην Κρήτη. 2022, κλείσιμο της ΚΑΠ, γιατί πήραμε και δύο χρόνια παράταση να φταίει ο κορονοϊός, 240 εκατομμύρια ευρώ. Κύριε Δήμαρχε της Βιάνου, τι σημαίνει πρακτικά για έναν ελαιοκομικό δήμο το γεγονός ότι και στη δεύτερη δόση ενδεχομένως οι δημότες σας να μην λάβουν καθόλου χρήματα? Αυτές οι συνθήκες είναι ένα σενάριο το οποίο θα το έλεγα εφιαλτικό. Η ενίσχυση δίνεται στον παραγωγό για να καλλιεργήσει, για να παράξει περισσότερο εισόδημα και μάλιστα σε μια πολύ πολύ δύσκολη χρονιά που ενδεχομένως τα εισοδήματα να μειωθούν από ό,τι φαίνεται, δηλαδή όπως καταλήγει, όπως εξελίσσεται η φετινή χρονιά, η μη ύπαρξη επιδοτήσεων που έχουν γίνει διαχρονικά λάθη, γιατί το είπε και ο κ. Δουλιαδάκης, μειώθηκαν οι επιδοτήσεις των αμπελιών, των ελιών, εις βάρος εδώ των καλλιεργητών μας και υπέρ κάποιων άλλων. Άρα έχει και μια μετατόπιση των επιδοτήσεων και δεν είναι με το monitoring που είναι ένα τεχνικό πρόβλημα και θα έπρεπε χθες η κυβέρνηση να το είχε λύσει. Να μην στεκόμαστε σε αυτά τα τεχνικά πρόβλημα. Υπάρχουν τρόποι να τα λύσει. Είναι όμως ένα μεγάλο πλήγμα για την τοπική μας οικονομία αν δεν έρθουν τα χρήματα αυτά εδώ στον τόπο μας. Γιατί δεν είναι μόνο ότι θα τα χάσει ο παραγωγός, θα τα χάσει επειδή αυτά λειτουργούν, ξέρετε, το εμπόριο, συναλλαγές, η γεωπόνη, τα εμπορικά καταστήματα, η αγορά γενικότερα, η τροφοδοσία, είναι χρήματα που θα λείψουν από όλο το νησί μας. Και φυσικά σε αυτό δεν πρέπει. Πρέπει και εδώ να το δούμε όλοι μαζί και οι Δήμοι να στηρίξουμε την προσπάθεια που κάνουν οι συνδικαλιστικοί φορείς των αγροτών για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις ενισχύσεις που διαιγούνται σε αυτές τις δύσκολες χρονιές. Και το θέμα που έχει τεθεί για την έκτακτη ανάγκη σε περιφέρεια Κρήτης, σαφώς και τη στηρίζουμε, δεν το συζητάμε. Αλλά πρέπει να πάει με ένα σχεδιασμό που αυτό να έχει αντίκρισμα. Είτε στο θέμα των επιδοτήσεων, της ασυλίας και όλα αυτά που πρέπει να γίνουν όπως έχουν γίνει ήδη σε άλλες περιοχές, αλλά και σε έργα υποδομής, γιατί η Κρήτη σήμερα υποφέρει. Και βέβαια πρέπει να θέσουμε στο τραπέζι μαζί με αυτά και την αποζημίωση των παραγωγών μας.
η χρονιά είναι κακή. Όσοι έχουν πάθει ζημιά αποδεδειγμένα, πρέπει να αποζημιωθεί αυτό το εισόδημα. Πρέπει δηλαδή η πολιτεία να δείξει. Θα πάμε σε αυτό. Και... βάζω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό και είναι η αγωνία των παραγωγών μας για την επόμενη μέρα. Θα πάω σε αυτό γιατί υπάρχουν κάποια ερωτήματα από την πλευρά της Ιεράπετρας προς τον κύριο Βιαννιτάκη, τα οποία όμως θέλω να κλείσω το κομμάτι των επιδοτήσεων για να του τα θέσω. Κύριε Νικολιδάκη, με βάση τα στοιχεία, ανεπίσημα στοιχεία, φαίνεται ότι στο Δήμο Φεστού, στην πρώτη δόση των επιδοτήσεων, υπήρξαν οι περισσότερες περικοπές, υπήρξαν και οι περισσότεροι αγρότες που δεν έλαβαν σχεδόν καθόλου χρήματα. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά, αν επαναληφθεί το Δεκέμβριο? Κύριε Δασκαλάκη, το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό. Τα χρήματα των επιδοτήσεων πριν από μερικά χρόνια όντως πηγαίναν στην αγορά και έδινε μια ζωή στην αγορά. Τα τελευταία χρόνια τα χρήματα των επιδοτήσεων πάνε για να καλύψουν οι αγρότες βασικά χρέη και ανάγκες που έχουν για να καλλιεργήσουν. Δηλαδή, αν τυχόν δεν πάρουν αυτά τα χρήματα, θα μείνουν χρεώστες στους γεωπόνους, χρεώστες στα λοιπάσματα, γιατί όπως πηγαίνουν οι χρονιές τελευταίες, οι αγρότες βάζουν χρήματα και τελικά δεν εισπράττουν. Άρα είναι βασικό για να μπορέσουν να κρατηθούν, να επιβιώσουν. Από εκεί και πέρα, αγαπητέ φίλε Μύρο, και μιλάω ότι, ωραία, εγώ συμφωνώ ότι η Κρήτη είναι αδικημένη στις επιδοτήσεις, γιατί για πολλά χρόνια στρεφότανε προς τη στερεά Ελλάδα με οποιοδήποτε τρόπο, υπαχουλές επιδοτήσεις και βλέπαμε, τέλος πάντων. Ας είναι. Δεν θέλω να αφαιρθώ παραπάνω. Πάντως, όση ώρα μιλάτε, όχι όλοι, έχουν έρθει μηνύματα από τηλεθεατές από την υπόλοιπη Ελλάδα και λένε ότι η Κρήτη λέει τιμωρείται, γιατί στην Κρήτη έχουν καταγραφεί τα μεγαλύτερα πανογραψίματα και το λένε συγκεκριμένα τηλεθεατές από άλλες περιοχές της Ελλάδος. Δηλαδή, αν δεν το απαντήσουμε. Αν θέλουν να το απαντήσουμε. Θα το απαντήσουμε. Λογικές αυτές οι δασκαλάκι. Να στείνεται η Κρήτη ένα ολόκληρο νησί ότι εγώ να δεχτώ ότι όπως γίνεται παντού, σε ένα ποσοστό κάποιοι ενδεχομένως εκμεταλλευτήκανε τότε τον νόμο και τα λοιπά και κάμανε κάποια. Αλλά όχι, θα τα ισοπεδώσουμε κιόλας. Όλα δεν είναι. Η Κρήτη παράγει σήμερα το 1/3 της παραγωγής του ελληνικού ελαιολάδου και το 97% είναι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Το 1/3. Έρχεται δεύτερη ημεσυνία, καταϊδρωμένη, και μιλάει τώρα ο πρόεδρος των μικρών συνεταιρισμών που έχω στο διοικητικό μου συμβούλιο πάρα πολλά μέλη από την υπόλοιπη Ελλάδα που είναι και ελαιοκομικοί συνεταιρισμοί και τα λοιπά. Λοιπόν, έρχεται η μεσηνία δεύτερη με το 50% μείωση, δηλαδή αν βγάλουμε εμείς 130.000 τόνους βγάλουν αυτοί 60-65.000. Λοιπόν, η Κρήτη παράγει το 1/3 του έξτρα παρθένου ελαιολάδου και της παραγωγής της χώρας, αποτυπωμένο. Τα Βυτεία, εδώ είναι ο Τζουλιαδάκης, με το γάλα φεύγουνε και πάνε στην υπόλοιπη Ελλάδα για να τυροκομούνε τα τυροκομεία γνωστές εταιρείες. Επομένως παράγουμε και κτηνοτροφικά προϊόντα που είναι τα Βυτεία και παίρνουν το γάλα. Και πάμε στο μποστάνι της Ελλάδος που λέγεται τσιπευτικά. Ποιος θα ζει στην Ελλάδα? Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κτλ. Η Κρήτη. Πού αλλού τα τέτοιο? Και βγαίνει ο Πρωθυπουργός τις προάλλες το Σεπτέμβριο στην έκθεση και λέει να στηρίξω τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Δηλαδή αυτό που κάμανε η δική μας παραγωγή, που βάλανε το χέρι στην τσέπη χωρίς να παίρνουν επιδοτήσεις από μόνοι τους, την τεχνογνωσία τους, έρχεται τώρα το κράτος και λέει εγώ θα την επιδοτήσω και ακάμπτε νέες εγκαταστάσεις κλπ. Αυτό που κάνανε από μόνοι τους. Η Κρήτη είναι το πιο παραγωγικό μέρος της χώρας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι το πιο παραγωγικό μέρος της χώρας και είναι και το πιο αδικημένο. Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις σε όλη τη χώρα ξεπερνούν τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό το έρμο, το περιβόητο εθνικό απόθεμα είναι για όλη τη χώρα 40 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Γιατί γίνει λίγο στάλος με το εθνικό απόθεμα, με βοσκοτόπια, με το ένα, με το άλλο. Όλα αυτά με αφήνουν εμένα παγερά διάφορο. Τα 450 εκατομμύρια ευρώ οι συνδεδεμένες ενισχύσεις που όταν εμένα η Ουκρανία μου κλείσε τις πόρτες, γιατί ο Τζουλιαδάκης από 10 ευρώ το καλαμπόκι πήγε στα 20. Γιατί εγώ πήγε ο Γιωργαντάς να πάει γυρεύει αλεύρι μαλακό στην Αμερική. Πού πήγαν εμένα τα δικά μου λεφτά? Πού είναι σήμερα το ψυγαθί της υπόλοιπης Ελλάδας που θέλουν να μας ταΐσουν με μαλακό σιτάρι? Αυτή η Κρήτη
έχει αποδειχτεί στο χαρτί, κύριε Δασκαλάκη, και είναι αποτυπωμένα τα εμπορικά της οικονομικά ισοζύγια, και είπα και πριν ένα νούμερο, εμπορικό ισοζύγιο 22-23 στο λάδι. Δηλαδή από Νοέμβριο του 23 μέχρι το Φλεβάρι, 650 εκατομμύρια ευρώ. Να ολοκληρώσω, κύριος. Γιατί δεν τα λένε όλα, ότι την αδικία που υφίσταται η Κρήτη στο μεταφορικό ισοδύναμο σε σχέση με άλλες περιοχές, πόσο παίρνουν εδώ η κριτική παραγωγή επιδότηση όταν αλλού καλύπτεται συνολικά το κόστος και τι ζημιά παθαίνουν οι παραγωγοί μας με μια απεργία μια ημέρα ή δύο ημερών που μπορεί να κάνει τα καράβια. Είναι ένα από τα θέματα που θα θέσω στον κύριο Βιαννιτάκη. Ολοκληρώστε, κύριε Δήμαρχε της Φεστού, γιατί σας διακόψαμε. Ναι, εγώ θέλω να πω ότι όντως θα είναι τραγικό. Από εκεί και πέρα όμως ας γίνουν και λίγοι έλεγχοι παραπάνω. Πρέπει να γίνονται. Μάλιστα.